εργαζόμενους, βάζει σε κίνδυνο και ερημώνει τα χωριά γύρω από αυτήν, δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και οι οικογένειές τους κατεβαίνουν ξανά σήμερα στην Αθήνα για να δώσουν ακόμη μια κρίσιμη μάχη για τις εργασίες τους, την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, για να μην ερημώσει ο τόπος τους. Μια δροτιά με το κεφάλι ψηλά θα σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση, στα επιχειρηματικά συμφέροντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της, για να μην περάσει η τροπολογία έκτρωμα που έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ. Είμαστε μαζί τους. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ! Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ! Συναγωνιστές, στη συνάντηση που είχαμε με τη γραμματέα του Υπουργού, μεταφέραμε ακριβώς την αντίθεσή μας, την κατηγορηματική αντίθεσή μας, στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ που πληρωθεί η καινούργια τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση. Κατά την άποψή μας, αυτή η τροπολογία είναι εγκληματική όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους που τους στέλνει στην κυριολεξία στην ανεργία, αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κίνδυνο ύπαρξης μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή, με τον παρασμό της τοπικής οικονομίας, αλλά και με την παράδοση κρίσιμων στρατηγικής σημασίας μετάλλων στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Την απαξίωση δηλαδή όλων αυτών των πρώτων παραγωγικών πηγών της χώρας για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Κάναμε καθαρό και θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες με επόμενες κινητοποιήσεις μας ότι αυτή η τροπολογία θα μείνει στα χαρτιά, θα πεταχτεί στο κάλαθο των αχρήστων. Αποδεικνύεται και με αυτή την τροπολογία αλλά και με τη στάση της κυβέρνησης συνολικά για μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς όπως το Βαρβαρέσο, όπως αλλού, ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης. Ο ανασχηματισμός, ναι, πέτυχε. Πέτυχε το στόχο, ακόμα μεγαλύτερα κέρδη για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για τους εργαζόμενους, φτώχεια, ανεργία και ακριβώς υποβάθμιση της ζωής τους. Δεν θα περάσει. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε μέχρι την τελευταία.